Κυρία Ξανθάκη, είναι οι πρώτοι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης εδώ στην Πλάκα με προορισμό της Πιναλόγκα και επιστροφή. Ναι, όντως, είναι οι πρώτοι αγώνες και θέλουμε να γίνει θεσμός τα Καλλιδόνια 2013 να υπάρχουν για πάντα. Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τον αθλητικό τουρισμό που είναι πολύ σημαντικός και είναι και ένα σημείο το οποίο όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα της Πλάκας Ελούντα και Επιστροφή? Λοιπόν, η ιδέα της Πιναλόγκας, από Πλάκα, Πιναλόγκα και Επιστροφή, γεννήθηκε από εμένα την ίδια κολυμπώντας από όταν ήμουν μικρή και μετά αργότερα βλέποντας πολλούς τουρίστες, επισκέπτες και κατοίκους της Πλάκας να χαίρονται να κολυμπάνε αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιδέα, την οποία αγκαλιάσαν όλοι οι κάτοικοι και πολλοί τουρίστες και όπως βλέπετε σήμερα θα έχουμε μια πολύ καλή στιγμή, μια πολύ ιερή στιγμή για μας. Έχουν πάρει μέρος περίπου στους 60-70 αθλητές από ό,τι γνωρίζουμε. Ναι, και από ό,τι βλέπουμε ίσως φτάσουμε και τους 100. Ευελπιστούμε. Στόχος είναι να γίνει θεσμός. Θα το έχουμε την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα θα γίνεται? Δεν ξέρουμε. Κάθε χρόνο θα γίνεται, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Είμαστε σε πειραματικό στάδιο, αλλά σίγουρα θα γίνεται κάθε χρόνο. Κύριε Γιαννιώτη, σήμερα είναι οι πρώτοι αγώνες ανοιχτής θάλασσης εδώ από την Πλάκα στη Πιναλόγκα και επιστροφή. Τι σηματοδοτεί αυτό για την περιοχή? Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η θάλασσα και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η πρωτοβουλία νομίζω θα γίνει θεσμός. Είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι και σε πολύ όμορφη περιοχή και νομίζω ότι θα χαρώ πολύ να τους δω όλους τους αθλητές να κολυμπάνε έτσι για τον εαυτό τους και για αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητισμός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα γίνει ένας ωραίος αγώνας, είναι ευχάριστο, έχει ωραίο καιρό και καλή επιτυχία σε όλους. Προσφέρεται η περιοχή για τέτοιους αγώνες? Προσφέρεται, γιατί και εγώ τώρα έτσι που το βλέπω είναι κλειστός ο χώρος, μπορεί να το δει ο κόσμος, μπορεί να γίνει και εντυπωσιακό. Πιστεύω ότι θα προσελκύσει πολύ κόσμο και γενικότερα και αυτό που είναι το σημαντικό είναι να προβληθεί ο τόπος. Είστε ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον αθλητισμό που λέγεται Ανοιχτή Θάλασσα, κολύμβηση Ανοιχτή Θάλασσα. Πώς νιώθετε γι' αυτό και τι να περιμένουμε από τον κύριο Γιαννιώτη? Έχετε γίνει στην Ολυμπιονίκη, είστε πρώτος πρόσφατα και στην. Πλέον πάω χρόνο με το χρόνο. Δεν βάζω στόχους γιατί μιλάνε για την Ολυμπιάδα. Εννοείται, σίγουρα είναι ένας στόχος, πάντα θα είναι. Από εκεί και πέρα πάμε χρόνο με το χρόνο. Είτε το παγκόσμιο ήρθε. Η πρώτη θέση απρόσμενα μπορώ να πω, δεν το περίμενα τόσο καλά. Μου δίνει έτσι την όθηση να συνεχίσω. Του χρόνου έχουμε κάποιους στόχους όπως το πανευρωπαϊκό και τα παγκόσμια κύπελα. Αλλά νομίζω ότι θα το πάω σιγά σιγά, χωρίς άγχος και βλέποντας και κάνοντας πλέον. Έτσι. Δεν είμαι και σε μια ηλικία έτσι, που μπορώ να βάζω. Έχετε καταρρύψει όμως το μύθο της ηλικίας. Όντως, κάθε χρόνο λέω αυτό. Ότι συνεχίζω. Οπότε αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και παρακάτω. Είστε ο άνθρωπος που έφερε τον αθλητικό, έτσι τον αθλητικό. Μάθαμε από εσάς την Ανοιχτή Θάλασσα. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτές τις διακρίσεις έρχονται τα παιδιά πιο κοντά σε αυτό το υγρό στοιχείο? Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Και όταν μπορώ και εγώ με τη μεριά μου να συμμετέχω ή να είμαι σε κάποιο event ελληνικό στη χώρα μας και να είναι αθλητές και να μπορώ να συμμετέχω και να είμαι και εγώ με τον τρόπο μου εδώ πέρα, νομίζω θα βοηθήσει. Όσο μπορώ από την πλευρά μου και με τις επιδόσεις μου και με την παρουσία μου, αυτό θα κάνω. Κύριε Παπαδάκη, οι πρώτοι αγώνες εδώ στην Πλάκα, Πλάκα, Πιναλόγκα και επιστροφή. Τι σημαντοδοτεί αυτό για τον ομό και για την περιοχή? Είναι ο πρώτος, ο δεύτερος επίσημος αγώνας του ναυτικού ομίλου στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ γραφικό αγώνα. Θα πάμε σε ένα νησί και θα γυρίσουμε πίσω. Αυτή η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία. Ο ναυτικός όμιλος συμμετέχει με 5 άτομα. Ευελπιστούμε ό,τι καλύτερο. Και πόσο μάλλον όταν θα είναι εδώ πέρα και ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, παγκόσμιος πρωταθλητής, για να κάνει και την απονομή. Θα κολυμπήσει μαζί σας? Δεν το γνωρίζουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι όχι. Θα κάνει μόνο την απονομή. Τώρα δεν ξέρω αν θα κολυμπήσει. Εγώ δεν το ξέρω. Μακάρι να κολυμπήσει. Προσφέρεται η περιοχή μας για αυτό το άθλημα, για τις κολύμπες ανοιχτής θαλάσσης? Προσφέρεται και ειδικά ο αθλητικός τουρισμός έχει ανέβει τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Θέλει βέβαια εδώ στην Κρήτη, γενικά στο Λασίθι, πολλή δουλειά ακόμα όσον αφορά το promotion. Και του χρόνου έτσι μία είδηση, θα γίνει ένας αγώνας διάπλου από το νησί, από την Ίσως Χρυσή στην Ιερά Πέτρα, συνδιοργάνωση έτσι, ναυτικού ομίλου, ναυτικός όμως βουλιαγμένης, και θα δούμε τώρα ποιοι άλλοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν. Οπότε είναι
από τώρα, δηλαδή, να από τώρα, από τώρα σχεδιάζουμε για τον επόμενο Σεπτέμβριο να γίνει ένα κολυβητικό διάπλου. Από την Ίσο Χρυσή στην Ιερά Πέτρα. Ζωή, πρώτη φορά από εδώ στη Σπιναλόγκα και πίσω. Ναι, πρώτη φορά. Από πού είσαι? Από εδώ, από την Ελούντα. Πώς βλέπεις αυτόν τον αγώνα, τι σηματοδοτεί αυτός ο αγώνας για την περιοχή? Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ καλό. Έχει έρθει πολλοί κόσμος και όχι από εδώ, δηλαδή είναι άτομα που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ελπίζω να συνεχιστεί και να γίνεται κάθε χρόνο. Η παρουσία του κυρίου Γιαννιώτη. Α, τέλεια. Πού το ναι. Γεια σου, Σπύρο. Έχει... Έχω λίγο άγχος, γι' αυτό με βλέπω. Τι έχει, είναι ο αγώνας ή η νίκη? Ο αγώνας, αλλά και η νίκη. Ένας αγώνας ανοιχτής θαλάσσης που πραγματοποιείται πρώτη φορά στην περιοχή της Πλάκας και ελπίζουμε να γίνει θεσμός και να... στην πόλη μας μετέπειτα, στην Ιερά Πέτρα. Από ό,τι μας είπε ο κ. Παπαδάκης, θα έχουμε τον χρόνο από το νησί στην Ιερά Πέτρα. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά. Είναι η δεύτερη φορά που λάβετε μέρος, έτσι? Ναι, η πρώτη φορά ήταν στα Χανιά, στη Σούγια. Εδώ πώς βλέπετε, καλύτερα εδώ ή στα Χανιά? Νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που γίνεται στο όνομά μας. Θα το προτιμήσω μάλλον. Χρειαζόμαστε τέτοιες διοργανώσεις. Βεβαίως. Και μακάρι και οι νέοι της πόλης μας και γενικότερα οι νέοι να μυθούν στο άθλημα της κολύμβησης, γιατί κάνει καλό πολύ πέρα από σώμα και στο πνεύμα. Ο αθλητής Γιαννιώτης είναι εδώ, είναι ο άνθρωπος που από αυτόν μάθαμε το. Παγκόσμιος πρωταθλητής και από αυτόν μάθαμε το άθλημα της ανοιχτής θαλάσσης. Ακριβώς. Σηματοδοτεί κάτι? Νομίζω ότι αποτελεί πρότυπο για πολλούς νέους και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεται σε αυτή την οργάνωση. Πρώτος αγώνας ανοιχτής θάλασσας. Ναι, για τον ομό Λασιθίου. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Φοβερή θάλασσα. Το διαπιστώνετε κι εσείς. Ελπίζω να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας. Είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη που μας τιμά ο Σπύρος ο Γιαννιώτης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να τον απολαύσουμε τον αγώνα και να καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό και για ολόκληρη την Κρήτη και για το Πανελλήνιο, μπορώ να πω, τέτοιοι αγώνες, αφού η Ελλάδα... Αργήσαμε να μάθουμε όμως την ανοιχτή θάλασσα, μάθαμε τον κύριο Γιαννιώτη. Από εδώ και πέρα θα τη μάθουμε, πιστεύω όλοι μας, έτσι. Και είναι καλό και τα μικρά παιδιά να αρχίσουν να προσπαθούν, και οι γονείς πάνω απ' όλα, να προσπαθούν να πηγαίνουν στις προπονήσεις, να γραφτούν στους συλλόγους για την ανοιχτή θάλασσα. Είναι ό,τι καλύτερο για το μικρό παιδί να ξεκινήσει από 5, 6, 4 χρονών. Αυτό θα σας το πει και ένας προπονητής. Και όλα καλά. Ο πρώτος αγώνας ανοιχτής θάλασσας εδώ από την Πλάκα Σπιναλόγκα. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή, για τον ομό και για την Κρήτη? Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε το άθλημα. Είναι ευκαιρία γιατί το μέρος προσφέρει, έχει απίστευτες παραλίες και θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Η θάλασσα είναι κάτι που χαλαρώνει, γυμνάζει και μπορεί να μας βοηθήσει να περνάμε καλύτερα, ειδικά σε καιρούς κρίσης. Είναι ένα αγαθό που το έχουμε δωρεάν και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η παρουσία του κυρίου Γιαννιώτη σηματοδοτεί κάτι? Εννοείται ότι σηματοδοτεί, εμπνέει όλους και μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Έχετε προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα? Εντάξει, εγώ έτυχε και είχα ένα τραυματισμό και δεν είμαι στα καλύτερά μου, αλλά σίγουρα με τον ναυτικό όμιλο Ιερά Πέτρα η προσπάθεια που γίνεται είναι παραπάνω από αξιόλογη και θα έπρεπε να έχουμε διαρκή στήριξη γιατί χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε ακόμα κάτι καλύτερο. Θα κολυμπήσετε? Ναι, θα κολυμπήσουμε. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή, για την Πλάκα, για το Λασίθι ολόκληρο? Αν και εγώ δεν είμαι από την περιοχή, είμαι από το Ηράκλειο και έχουμε έρθει ειδικά για τον αγώνα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς διαφημίζεται ο τόπος. Η Ελούντα είναι από τα πιο όμορφα μέρη στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έρχεται και ο ίδιος ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γιαννιώτης, στην περιοχή μας για να μας τιμήσει. Έχουμε ανάγκη σαν Κρήτη να μάθουμε τους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης? Ναι, αυτό είναι δεδομένο, διότι παρόλο ότι περιβαλλόμαστε από θάλασσα, τις περισσότερες φορές πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει την ανοιχτή θάλασσα, τη φοβάται. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά θα μπορούσε πραγματικά να μοιηθεί στα μυστικά της και να την αγαπήσει. Α, πού είστε? Ηράκλειο. Πώς σας φαίνεται αυτή η διοργάνωση? Είναι απίστευτη, να δούμε μέχρι το τέλος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Γνωρίζει ο κόσμος τους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης? Όχι πολύ στην Ελλάδα.
χρειάζεται τέτοιοι αγώνες να γίνονται. Φυσικά χρειάζεται και όχι μόνο αυτό, χρειάζονται και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Αθλοπαιδείες να κάνουν διάφορα πράγματα στη θάλασσά σας είναι πάρα πολύ ωραία. Στο Ηράκλειο έχουμε τέτοιες. Δία Ηράκλειο. Υποδομές. Ναι, υπάρχει Δία Ηράκλειο, το οποίο είναι 7 ναυτικά μίλια. Είναι ωραία και εκεί. Θα κολυμπήσετε. Βέβαια. Από πού είστε? Άγιο Νικολάου. Πώς σας φαίνεται αυτή η διοργάνωση και τι σηματοδοτεί για την περιοχή? Γίνεται για πρώτη φορά. Θα δούμε συνέχεια αν ξαναγίνει και ακριβώς δεν ξέρω και το σκοπό που γίνεται. Γνωρίζει ο κόσμος τους άγωνες ανοιχτής θαλάσσης? Όχι, νομίζω όχι. Ευκαιρία τους μάθουμε. Ίσως, ναι. Μεγάλο το όραμα και εκφράζομαι τον έπαινο και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας σε εκείνους που το σκέφτηκαν, το εμπέδωσαν, το πραγματοποιούν. Ένα φρουριακό συγκρότημα που αν το σφίξεις μέσα στη γροθιά σου θα σου δώσει δάκρυα και αίμα. Για πολλά χρόνια ήταν μια κοιάδα της Κρήτης. Εδώ έζησαν για 50 και πλέον χρόνια οι λεπροί και έζησαν γιατί είχαν ελπίδα. Λοιπόν, θα μπείτε στη θάλασσα με την ελπίδα της νίκης και θα νικήσετε. Και θα γυρίσετε πίσω να μας κομίσετε αυτή την χαρά της αισιοδοξίας που την έχουμε ανάγκη. Βρίσκεστε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Κρήτης. Τον τόπο μας τον ευλόγησε ο Θεός και με τα δυο του χέρια. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όλοι οι φορείς του τόπου, όλος ο λαός που είναι αυτήν την ώρα μαζί σας, σας συγχαίρει, προσεύχεται για σας και σας εύχεται καλή επιτυχία. Ο Θεός μαζί σας. Πώς ήταν η διαδρομή? Εντάξει, πήγαινε μια χαρά ήταν. Έβλεπα τη σημαντούρα, αλλά μετά χτυπούσε ο ήλιος στο γυρισμό και δεν έβλεπα. Και όπως είπε και ο Σπύρος, μας πήρε το ρεύμα πέρα και απομακρυνθήκαμε λίγο. Δύσκολο? Εντάξει, πρώτη φορά κάνω, κολυμπάω σε πισίνα εγώ και είναι διαφορετικές συνθήκες. Ήταν εντάξει, επίπονο ήταν. Πρώτη φορά ήταν. Σπύρο, άνευ συναγωνισμού, αλλά πρώτος. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ πήγα τώρα έτσι να την κάνω τη διαδρομή. Ήταν μια ωραία εμπειρία σήμερα, γιατί με τη σπιναλόγκα δεν έχω πάει ποτέ, πήγα κολυμπώντας. Πάντως απολαύσανε και οι όσοι βρεθήκαμε εδώ, τα απολαύσαμε αυτή τη διαδρομή που κάνατε εσείς. Ναι, το σημαντικό είναι να μπορούμε να αναδείξουμε τον αγώνα και αυτό έκανα και εγώ σήμερα. Προσπάθησα με τον τρόπο μου και κολυμπώντας και με την παρουσία μου να το κάνω αυτό. Αλλά τα παιδιά είναι που αγωνίζονται σήμερα. Εγώ έτσι ήρθα
για να βοηθήσω την προσπάθειά τους. Ζωή, πρώτη συνέντευξη. Πήραμε βγαίνει πρώτη στις γυναίκες. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πώς ήταν ο αγώνας? Ωραίο, ήταν μόνο στο γυρισμό, δεν βλέπαμε πού έπρεπε να φτάσουμε. Και νομίζω ότι πήγαμε κάπως έτσι εκτός πορείας. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Λίγο αλμυρό το νερό. Του χρόνου το ξανακάνουμε. Εννοείται, ναι. Μακάρι να γίνει. Πώς ήταν η διαδρομή? Υπέροχη, μοναδική. Ιδανικές καιρικές συνθήκες. Απίστευτο μέρος. Είπα και πάλι έτσι να πας νησί και να γυρίσεις, είναι απίστευτη. Τρομερή αίσθηση. Πολύ κούραση. Λοιπόν. Μεγάλη κούραση, αλλά πιστεύω ότι το χειροκρότημα του κόσμου. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μεγάλη. Τόσοι αθλητές μοιραζόμαστε ένα κοινό στοιχείο που είναι η θάλασσα. Το κολύμπι στη θάλασσα και μακάρι να γίνουμε και πιο πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πώς ήταν η απόσταση και η διαδρομή? Κούραση. Θα το ξανακάνει? Το ξανακάνω. Πώς ήταν η διαδρομή? Εντάξει, καλά. Ήταν λίγο μακριά. Φαινόταν λίγο πιο κοντά, αλλά ήταν λίγο μακριά. Αλλά εντάξει, αφού το βγάλαμε πρώτη χρονιά. Από εδώ είστε? Ναι, Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 1800 μέτρα νομίζω ήταν. Κολυμπάτε συχνά? Ναι, στην ομάδα Πόλο είμαστε στο ΝΟΑΝ. Εντάξει, καλά ήταν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ελπίζουμε για το χρόνο να το ξανακάνουν. Θα ξανακολυμπήσουμε. Βέβαια. Ξανακολυμπάμε κάθε χρόνο να διαφημίζουμε τη Σπίνα Λόγκα, στηρίζουμε τον Άγιο Νικόλο, να κολυμπάμε όλοι. Από τις πισίνες στην ανοιχτή θάλασσα. Ναι. Εύκολο ή δύσκολο? Όχι, κολυμπάμε στην ανοιχτή θάλασσα όλοι μας. Γιατί το καλοκαίρι κλείνει το κολυμβητήριο, οπότε πρέπει να κρατήσουμε. Την έχετε ξανακάνει αυτή την απόσταση? Έχω ξανακάνει τέτοια απόσταση. Όχι αυτή τη συγκεκριμένη, τη Σπίνα Λόγκα, γιατί συνήθως εδώ πέρα έχει πολλά σκάφη και είναι επικίνδυνα. Πώς σας φανεί η διαδρομή? Πάρα πολύ άνετη και ξέρεις, όταν είσαι σε αγώνα δεν το σκέφτεσαι καν. Έχεις την αδρεναλίνη που σε κρατάει. Η διοργάνωση? Εξαιρετική διοργάνωση, πολύ ευχαριστημένη. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα μαραθώνιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ποδήλατο εδώ πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε με τα απλά και βλέπουμε. Η αρχή δηλαδή. Ναι, είναι μια αρχή. Δεύτερος, πώς φάνηκε η διαδρομή? Δύσκολη, γιατί δεν έχουμε κάνει προπόνηση επειδή είμαστε και από το κολυμβητικό σώμα. Από τις πισίνες στην ανοιχτή θάλασσα, εύκολο, δύσκολο? Καμία σχέση. Ήταν πιο δύσκολο για εμάς που είμαστε στις πισίνες. Κάποιοι είναι και σπριντ, είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί κάνουμε 50% στην πισίνα, τώρα κάναμε 1800 και ήταν αρκετά δύσκολο. Τα ρεύματα σας? Ρεύμα δεν είχε, εντάξει, ούτε άνεμο. Ο ήλιος λίγο μας δυσκόλεψε και πήγαμε λίγο αριστερά-δεξιά. Τέτοιες διοργανώσεις είναι πολύ καλό για να γίνει στην περιοχή μας. Είναι πολύ καλό, ναι, και για τον τουρισμό, αλλά και γενικότερα για τους Έλληνες. Να συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Πόσο διοργάνωση? Πολύ καλή. Πολύ καλά οργάνωση. Κύριε Γουνενάκη, ένας αγώνας σήμερα από την Πλάκα Σπίνα Λόγκα. Ανοιχτής θαλάσσης. Πρώτη φορά, ικανοποιημένος και από τη συμμετοχή αλλά και από τη διοργάνωση. Ναι, είναι μια παλιά ιδέα την οποία προσπαθούμε να υλοποιήσουμε κάποια χρόνια. Η ιδέα ήταν να κάνουμε ένα τρίαθλο, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε ένα αγώνα ανοιχτής θαλάσσης. Οι αγώνες έγιναν με φόντο και με πρωταγωνίστρια τη Σπίνα Λόγκα. Η διαδρομή είναι 1800 μέτρα. Είχαμε 41 συμμετοχές, πολύ καλές συμμετοχές για πρώτη φορά. Θέλουμε να του προσδώσουμε και πανελλαδικό χαρακτήρα, παρά το ότι είχαμε και ανθρώπους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και βεβαίως μεγάλη έκπληξη για μας ήταν η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού και του Σπύρου Γιαννιού, του παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος βεβαίως τερμάτισε πρώτος, παρά το ότι ξεκίνησε πιο αργά. Ήταν πιο προπονημένος, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αθλητές τερμάτισαν και μάλιστα με πολύ καλό χρόνο. Το σημαντικό είναι ότι ο αγώνας αυτός, αλλά και η εκδήλωση που ακολουθεί. Η εκδήλωση μουσική γίνεται για να τιμήσουμε τη Σπίνα Λόγκα. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια, αυτή τιμούμε σήμερα, γιατί διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Σε μια λογική περιοχή? Προφανώς. Η περιοχή και ιδιαίτερα εδώ που είμαστε είναι το πάρκο Μιραμπέλο. Είναι ένα πάρκο που φτιάξαμε πρόπερση και ακριβώς είναι ένα μπαλκόνι προς τη Σπίνα Λόγκα. Είναι η επαφή του έξω κόσμου με το νησί της Σπίνα Λόγκας και θέλουμε να τονίσουμε την τιμή που κάνουμε και το σεβασμό που δείχνουμε στο νησί και στην ιστορία του, την παλαιότερη αλλά και την πρόσφατη. Οι αγώνες λοιπόν, αλλά και η εκδήλωση απόψε, έχει ακριβώς στόχο να αναδείξει αυτή την τιμή και την προστασία που θέλουμε για το νησί. Σήμερα είχαμε τους πρώτους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης εδώ στην Πλάκα με τη Σπίνα Λόγκα και επιστροφή. Ναι, είναι ένα εγχείρημα που ξεκινήσαμε φέτος με προοπτική να μεγαλώσει και να συνεχιστεί καταρχήν για να μεγαλώσει, να συμμετέχουν και άλλοι αθλητές άλλων αθλημάτων, να το κάνουν μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Μας έκανε φανταστικό καιρό που είναι πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο άθλημα. Είμαστε ευχαριστημένοι που όλα πήγαν καλά με τη βοήθεια του Θεού και όλων των εθελοντών, γιατί έβαλαν πολύ
δουλειά, κόπο και μας βοήθησαν αρκετά. Πόσοι αθλητές έλαβαν μέρος? Έλαβαν 55 άτομα, 55 αθλητές, αγόρια και κορίτσια, ενήλικες πάντα. Το τονίζω, για φέτος μόνο ενήλικες μέρος. Με αρκετά καλούς χρόνους στο τερματισμό, από ό,τι είδα και εγώ λίγο πριν κοιτώντας. Υπήρχαν όμως και άτομα που συμμετείχαν απλώς για τη συμμετοχή. Καλλιδόνια, και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσω τον κύριο Γενιώτη, παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος μας έκανε την τιμή να ευχαριστεί. Και ο οποίος σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, κύριε Γενιώτη, σηκώσετε ψηλά την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σας καλωσορίζουμε στην περιοχή μας και ευχόμαστε επιτυχίες πάντα, με πολύ μεγάλο κουράγιο και πίστη.